Έχεις και ένα λόγο παραπάνω τώρα να είσαι μπροστά στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση. Δεν πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την απόφαση σας να με προτείνετε ως τον επόμενο Έλληνα επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για μένα, και εδώ το ξέρετε αυτό, μοναδική τιμή και ευθύνη. Από την εμπειρία μου, την εμπειρία μου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γνωρίζω καλά τις προκλήσεις σήμερα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι αποφασισμένος να εργαστώ σκληρά, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που μεταποκρίνει τις προσδοκίες των πολιτών μας. Και βέβαια, η απόφαση σας αυτή συνιστά και μια αναγνώριση του ρόλου και της δυναμικής της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, στην οποία άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχει επικοινωνήσει προσωπικά με πολλά και σημαντικά έργα. Θέλω να γνωρίζετε και θέλω να γνωρίζω και οι συμπολίτες μας ότι η δέσμευσή μου είναι να συνεχίσω να δουλεύω για την ανάπτυξη και για την βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, υπηρετώντας την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης. Και ο οδηγός μου, όπως όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την πορεία, έτσι και τώρα θα συνεχίσει να είναι ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Σας ευχαριστώ και πάλι πρώτα. Κύριε Περιφερειάρχε, αυτή απόστολε μεγάλη ικανοποίηση σε υποδέχομαι σήμερα στο Μαξίμου μετά και την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα είσαι η πρόταση της Ελλάδος για να αναλάβεις τα χρέη του επόμενου Έλληνα επιτόπου στις Βρυξέλλες σε ένα πρόσωπο που έχει διαδραματίσει μια σπουδαία πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκλεγμένος περιφερειάρχης για μια δεκαετία και με πολύ υψηλά ποσοστά, κάτι το οποίο δείχνει μια ευρύτερη πολιτική αποδοχή στη δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, αλλά ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών. Και πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας να ενώνει κανείς τις τοπικές και περιφερειακές προτεραιότητες με τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιταγές καθιστούν ένα πρόσωπο το οποίο έχει όλα τα χέρια να φέρει πέρας αυτήν την πολύ δύσκολη και εθνικά απαιτητική αποστολή του να είσαι ο επόμενος Έλληνας Επίτροπος στις Βρυξέλλες. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή προετοιμασία στη διαδικασία, γιατί υπάρχει, γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω στο τέλος του μήνα θα γνωρίζουμε και το χαρτοφυλάκι το οποίο θα αναλάβει η πατρίδα μας. Να θυμίσω ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η καταδομή των χαρτοφυλάκιων, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα χαρτοφυλάκι το οποίο θα αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον ιδιαίτερο, θα έλεγα, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο που η χώρα μας έχει στα ευρύτερα Βαλκάνια, στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Οπότε καλή δύναμη, καλή επιτυχία, που το λέω πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Και τέλος θα ήθελα να πω και να ευχαριστώ στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ιν Ελλαδίτοπο, τον Μαρέικ Τοσχινά. Είχαμε πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί μια μεγάλη ανοιχτή πρόκληση για την πατρίδα μας.